ψηφιοστάτου. Και περίμενε, ο Μανώλη. Καλώς τον. Γι' αυτό λένε, Μανώλη, πρόσεξε. Λένε τα αστυνομικά εγχειρίδια ότι ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Πάντα επιβεβαιώνεται, ρε παιδί μου, αυτό το σκηνικό. Το αξίωμα αυτό επιβεβαιώνεται πάντα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς ημέρας σε όλους και όλες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, διευθυντής προγράμματος Θέμα 104,6 και meaculpa.gr. Για να τα λέμε όλα. Μάλιστα, κύριε. Και γιατί είναι εδώ ο Κωνσταντίνος σήμερα, πέρα από ότι είναι φίλος και συνάδελφος κλπ., παίζει και το ενδεχόμενο να κατέβει για βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Τι το λέω λοιπόν από τώρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω. Θα γίνει καλή επιτυχία. Θα δούμε. Λένε κάποιες πληροφορίες. Ευνηδιάζεις με πληροφορίες, με φημολογία, με. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Να μιλήσουμε για τα εθνικά. Εμείς θα μιλήσουμε για τα εθνικά. Αλλά υπάρχει σκηνικό σενάριο. Αν ξέρει κάτι καλύτερα ο Δημήτρης από μένα, θα του ζητήσω να μου πει στο διάλειμμα. Μαθαίνω γενικά πράγματα για μένα, γενικά από τις ειδήσεις, το ξέρεις αυτό. Κάτι ακούμε, τώρα, κάτι ακούμε και εμείς. Έρχονται εκλογές δηλαδή. Εκλογές έρχονται έτσι κι αλλιώς. Καλή επιτυχία. Την περιφέρεια τουλάχιστον να μας την πεις. Ό,τι και να γίνει. Σε ποια περιφέρεια. Σε πόντους τη θες την περιφέρεια. Πάντως δεν θα είναι στη Β'. Από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Όταν θα αισθανθεί έτοιμος να απαντήσει σε όλα αυτά, αν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όλοι οι υποψήφοι το ίδιο σενάριο λένε που λέει και ο Κωνσταντίνος. Σου λέει δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, δεν ξέρω αν με τιμήσει ο πρόεδρος. Δεν λένε όλοι αυτό το ίδιο. Δεν χρειάζεται να τα λες εσύ για μένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Είναι ιδιαίτερη στιγμή πάντως. Εγώ προσωπικά θέλω να πω γιατί τον Κωνσταντίνο περάσαμε διάφορες καταστάσεις εδώ και με εκπομπές κτλ. Ότι. Προφανώς και προσωπικά εγώ νιώθω έτσι μεγάλη χαρά που τον βλέπω. Mm-hmm. Και προφανώς θα μπορούσε να είχε παραμείνει αν είχε καθαρό μυαλό. Σαν του Τσίπρα. Το πας αλλού τώρα. Το πας αλλού, κύριε συνάδελφε. Το οποίο δεν περιμένει κανείς. Για αρχή. Τι? Είναι η μόνη φορά που τζάμπα τον, τέλος πάντων, τον ψέγουμε τον Τσίπρα. Αυτό που είπε χθες, η τρίτη πρόταση του tweet αναφερόταν στη δεύτερη πρόταση για τις κυρίες. Α, λες για τη σειρά των tweets, γιατί πρέπει να τα διαβάζεις όλα. Όχι, έτσι υπάρχει ένα tweet. Φοβήθηκαν πως κάτι άλλαξε. Όχι, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος αυτό που λέει. Παραμένει συνολικά απαράδεκτος και πολιτικά και ηθικά. Και αδικήθηκε όμως χθες. Όμως το χθεσινό tweet σου λέει: ο Μουσολίνη και αυτό έκανε αυτό, διότι οι κυρίαρχες ελίτ έστειλαν τα παιδιά να σκοτωθούν. Δεν έστειλαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ τα παιδιά να σκοτωθούν, που βγήκαμε να τον κράζουμε. Έπρεπε να διαβάσει και το κράξιμο. Κάνει κακό σε εμάς. Είναι στη δεύτερη πρόταση αναφερόταν. Απλώς το διαβάσαμε. Ο γράφος του Πρωθυπουργού. Μετά τα πόσταραν όλα τα tweets μαζί για να έχει τη συνέχεια και να καταλάβει. Βέβαια, ο τρόπος που το έκαναν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα είναι. Αναλφαβητισμός στο διαδίκτυο. Είναι, κοίτα, έτσι είναι, το ξεχνάμε αυτό. Ήταν ασύντακτο. Λέμε τώρα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, αλλά έτσι. Να πολεμάμε τον λαϊκισμό με λαϊκισμό δεν είναι νομίζω χρήσιμο, ούτε θα μας πάει μπροστά. Ναι, ναι.